Θα μιλήσουμε με την κυρία Αναστασία Ριγάκη, είναι η συντονίστρια του προγράμματος Εράσμους, και η κυρία Θεοδόρα Τσουλουχά, αρχηγός της αποστολής στη Μαδέιρα Πορτογαλίας. Καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα και από εμάς. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Κυρία Ριγάκη, να ξεκινήσω με σας. Για πείτε μας λίγο, ο βασικός λόγος και το θέμα της επίσκεψης εκεί στην Πορτογαλία, της εκπαιδευτικής κοινότητας του σχολείου σας, ποιο ήταν? Πρώτα απ' όλα, να σας εντάξω λίγο στο θέμα. Είμαστε 6 σχολεία τα οποία ενώσαμε τις δυνάμεις μας. Είμαστε 6 πολύ τουριστικοί προορισμοί της Ευρώπης. Γι' αυτό και ο τίτλος μας ήταν Τουρισμός και Αειφορία στις παράκτιες περιοχές. Δηλαδή, είναι σχολεία από τη Βόρεια Γερμανία που είναι συντονιστές μας παραθαλάσσιο, στη Βόρεια Θάλασσα. Είναι ένα σχολείο από την Κροατία, από ένα πολύ γνωστό νησί, από τον Μπράτ. Από τη Σικελία, από τη Μόντικα, ένα χωριό το οποίο είναι μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Είναι επίσης από τη Μαγιόρκα της Ισπανίας και από τη Μαδέιρα της Πορτογαλίας. Και εμείς στο Ρέθυμνο εκπροσωπούμε τον τουρισμό του Ρεθύμνου. Οπότε ενώσαμε τις δυνάμεις μας 6 σχολεία, προσπαθώντας να εμφυσίσουμε στους μαθητές μας και με βιωματικό τρόπο να καταλάβουν και να ενεργαστούν ότι ο τουρισμός είναι κάτι το οποίο δεν έγινε. Δεν υπάρχει μόνο για τώρα, αλλά πρέπει να προσπαθήσουν να το διατηρήσουν για τις επόμενες γενιές. Δηλαδή να σεβαστούν την κληρονομιά τους, είτε άειλοι είτε ηλικοί, τις παραδόσεις του τόπου τους, και όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να σκεφτούμε όχι μόνο το κέρδος, αλλά και το μεγαλύτερο όφελος που μπορεί να προκύψει με αυτό στις επόμενες γενιές. Μάλιστα, να πάμε στην κυρία. Πλαίσιο, ναι, ολοκληρώστε. Έγινε στην Πορτογαλία, στη Μαδέιρα, και θα μας πει η κυρία Τσουλουχά τι είδαν εκεί. Και η συνύπαρξη με μαθητές από διαφορετικές χώρες, πώς ήταν? Αυτό θα εκεί θέλω να εστιάσουμε. Ναι, θεωρούμε όλοι ότι αυτό είναι και το βασικό όφελος από τα προγράμματα αυτά. Το γεγονός ότι βρίσκονται μαθητές από τελείως διαφορετικές χώρες, στον ίδιο χώρο, επικοινωνούν σε μία γλώσσα κοινή μεν, που είναι τα αγγλικά, αλλά που δεν είναι η γλώσσα τους, και συνεργάζονται πάνω σε ένα κοινό θέμα, βγάζουν αποτελέσματα και το παρουσιάζουν, είναι σίγουρα για όλους μια μοναδική εμπειρία. Εγώ παρακολουθώ και τις φωτογραφίες, κυρία Τσουλουχά, που μας έχετε έτσι δώσει από όλη αυτή την προσπάθεια, και βλέπω πολύ κόσμο, βλέπω παιδιά έτσι με χαρά να έχουν συμμετάσχει σε όλο αυτό, και σίγουρα είναι μια εμπειρία που θα τους μείνει, θα τη θυμούνται για την υπόλοιπη ζωή τους, και ίσως είναι και το έναυσμα για άλλα ταξίδια, για περισσότερη εξερεύνηση. Ναι, αναμφισβήτητα. Τα ωφέλη είναι πάρα πολλά από όποια πλευρά και να το πιάσουμε, και μόνο από την αρχή του ταξιδιού. Ότι τα παιδιά έχουν την εμπειρία να μπουν στο αεροπλάνο, να κινηθούν σε αεροδρόμιο, να πάνε σε μια άλλη χώρα, να κυκλοφορήσουν. Είχαν την ευκαιρία να πάνε σε ένα άλλο σχολείο, να κυκλοφορήσουν στους χώρους, να δούνε το πώς λειτουργεί, να πάρουν μια εικόνα από τη μαθητική ζωή παιδιών της ηλικίας τους σε ένα άλλο τόπο, να πάρουν μια εικόνα από την οικονομική ζωή του τόπου. Σωστά. Μέσα από διάφορες επισκέψεις που είχαμε, όπως το εργοστάσιο Ζαχαροκάλαμου, το Μουσείο της Φάλαινας, όπου πληροφορηθήκαμε το πώς γινόταν το κυνήγι παλιά και πώς η Φάλαινα συνέβαλε στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου. Και μπορεί με το κυνήγι αυτό να σταμάτησε, αλλά η Φάλαινα συνεχίζει να συμβάλλει μέσα από τον τουρισμό τώρα, γιατί υπάρχουν καταμαράν που σε πηγαίνουν σε ένα συγκεκριμένο σημείο που μπορείς να τις φάλαινες. Εμείς βέβαια ήμασταν άτυχοι και δεν είδαμε, αλλά είδαμε δελφίνια. Οπότε το θηλαστικό αυτό συνεχίζει να συμβάλλει. Μετά, το γεγονός ότι κινηθήκαμε σε ένα διαφορετικό τόπο. Είδαμε το φυσικό κάλος, είδαμε το μόνο ανθρωπογενές προκύπτουν κάλο, μέσα από αυτή τη διαδικασία. Θέλω να σας ρωτήσω, έχουμε να ζηλέψουμε κάτι στο πώς αντιλαμβάνονται μαθητές χωρών του εξωτερικού σε σχέση με εμάς το εκπαιδευτικό σύστημα? Θα επαναλάβετε, γιατί δεν σας άκουσα καλά. Εάν έχουμε να ζηλέψουμε κάτι στο μέτωπο του πώς αντιλαμβάνονται χώρες του εκπαιδευτικού, του εξωτερικού, το εκπαιδευτικό του σύστημα. Κοιτάξτε, επειδή το θέμα μας δεν ήταν τέτοιο και δεν επεκταθήκαμε, στη Μαδέιρα τουλάχιστον, δεν επεκταθήκαμε στο εκπαιδευτικό σύστημα,
Δεν μπορούμε να έχουμε μια τέτοια εικόνα. Τα παιδιά, βέβαια, ζώντας μαζί με τους μαθητές, ναι, επειδή φιλοξενηθήκανε σε οικογένειες Πορτογάλων, είδανε τα παιδιά από κοντά, είδανε τη μαθητική του ζωή. Πάνω κάτω δεν είδανε μεγάλες διαφορές. Το ρολόγιο πρόγραμμα λίγο πολύ είναι το ίδιο. Αυτό που είδαμε ότι το σχολείο εκεί είχε λίγο περισσότερες υποδομές και καλύτερες υποδομές. Αυτό και μόνο αρκεί. Αυτό και μόνο αρκεί. Κυρία Ριγάκη, τι επιφυλάσσει το μέλλον. Ναι, ναι. Ότι το δικό μας σχολείο ιδρύθηκε το 2016, είναι από τα τελευταία σχολεία του νομού Ρεθύμνου που ιδρύθηκαν. Αυτές ήταν οι πρώτες τους προσπάθειες να βγουν στην Ευρώπη και είμαστε ένα σχολείο το οποίο δεν έχει να ζηλέψει τίποτα σε υποδομές με κανένα ευρωπαϊκό σχολείο, πιστέψτε μας. Σωστά, οπότε αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μακάρι στην ίδια εικόνα να ήταν και το υπόλοιπο τμήμα των ελληνικών σχολείων και τα υπόλοιπα σχολεία. Αυτό θα λέγαμε και εμείς. Ναι. Αυτό θα λέγαμε και εμείς. Επίσης, οι έφηβοι είναι έφηβοι παντού, θα σας πω. Σε όλη την Ευρώπη έχουν τις ίδιες ανησυχίες, τα ίδια ενδιαφέροντα. Τώρα, οι υποδομές είναι κάτι. Απλά έχουν σχετικό και ένα κράτος και μία πολιτεία που είναι δίπλα τους. Αυτή είναι η πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με την Ελλάδα. Τι επιφυλάσσει το μέλλον, κυρία Ριγάκη? Μπορείτε να μιλήσετε λίγο πιο δυνατά. Τι επιφυλάσσει το μέλλον, τα σχέδιά σας για το επόμενο διάστημα, στο κομμάτι της εξωστρέφειας? Εμείς ετοιμάζουμε το τελευταίο μας ταξίδι και κλείσιμο του προγράμματος τον αρχές Μαΐου στη Βρέμη, μαζί με τους συντονιστές. Και από εκεί και πέρα θέλουμε οι μαθητές μας να συνεχίσουν να ασχολούνται με οτιδήποτε αφορά το ευρωπαϊκό γίγνεσθε, γιατί πρέπει να είναι πάνω απ' όλα ενεργοί Ευρωπαίοι πολίτες. Σωστά. Όχι μόνο Έλληνες, αλλά και Ευρωπαίοι. Σωστά. Ναι, και σίγουρα τα ωφέλη πραγματικά πολλά και θετικά. Και πραγματικά και η δική μας ευχή είναι όλοι οι μαθητές να είχαν την ευκαιρία να βιώσουν αυτή την εμπειρία. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα του σχολείου σας. Και με το καλό, μεγάλη μας χαρά να τα ξαναπούμε και πάλι. Και εμείς σας ευχαριστούμε, ναι, πάρα πολύ. Να προσθέσω και κάτι, βέβαια, τελευταίο. Ότι θα ήθελα πάρα πολύ να ευχαριστήσω όλους μου τους συναδέλφους που εργαστήκαν και εργάζονται τόσο σκληρά αυτά τα 3 χρόνια με τα προγράμματα. Το διευθυντή μας, τον κύριο Προύσαλη, και την τοπική κοινωνία που μας έχει αγκαλιάσει. Πολύ σημαντικό. Σε όλες μας προσπάθειες. Πολύ σημαντικό. Να είστε καλά. Χαιρετισμούς. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν,